ήταν κάνω αναφορά στο θέμα με τις λακκούδες, αλλά με πρόλαβε ο κ. Θεοδόρου, είχα γίνει δέκτης αρκετών παραπώνων. Και καλώς με πρόλαβε, διότι κύριε Δήμαρχε, εγώ ήθελα να αναφερθώ σε εσάς και ήθελα να σας πω ότι με έκπληξη λύθηκε σχετική οργή. Αντιμετώπισα μαγνητοσκοπημένη την ομιλία σας το Σάββατο στην κοπή της Κρήτας του Συνδέσμου Παναπούνιν Κρατών. Παρέστητε λοιπόν εκεί για ένα συντομότατο χρονικό διάστημα, αρκετό ώστε να χαιρετήσετε την εκδήλωση και στα πλαίσια μιας άκρατης γενεοδορίας έτσι και ενός ενδιαφέροντος για τον νυμφαίο, ούτε λίγο το πολύ είπατε ότι δύο νυμφαιώτες δημοτικοί σύμβουλοι φρενάρουν την παροχή από μέρους σας και μάλιστα έπατε και παρά την αντίδραση των συμβούλων σας, φρενάρουν την παροχή από μέρους σας ενός ποσού 100.000 προς τον νυμφαίο και πως από νυμφαιώτες επίσης πολεμήθηκε η προγραμματική σύμβαση με την ίδια. Θέλω προσωπικά πρώτα να σας θυμίσω ότι εγώ όσον αφορά την προγραμματική σύμβαση με την ΙΜΦΗ, την ψήφισα από την πρώτη στιγμή που ήρθε και την υποστήριξα με την ψήφο μου κάθε φορά που έτυχε το θέμα. Ο κύριος Περακούτας, απ' την άλλη, χωρίς να είπε εγώ μόλις να μιλήσω για αυτόν και να ήθελε να την υπερψηφίσει, δεν θα μπορούσε διότι είχε προλάβει εκείνο το χρονικό διάστημα να ορκιστεί σαν εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας ΙΜΦΗ ο κύριος Κατσουπάκης. Όσον δε αφορά για τις 100.000 της παροχής που λέτε, περιμένω την εξήγησή σας ποιες είναι αυτές οι 100.000. Ελπίζοντας ότι δεν εννοείται με μια ιδιώτηση έτσι απλούστευση η καταψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμιλαίου, διότι σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος, ο κ. Λιάτσης, εκείνη τη στιγμή, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός ψηφίζεται συνολικά και όχι εν μέρη. Δεν μπορούσαμε δηλαδή επιλεκτικώς. Τεχνικό πρόβλημα. Τι τον προϋπολογισμό. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια μιας επιζήτησης. Αυτό κηρυφθείτε διακριτά ψηφίζει ότι είναι ωραία. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της επιζήτησης μιας ομόνοιας για τον νυμφαίο, στην ουσία αυτό που κάνετε και συγχωρήστε μου γιατί εγώ θεωρώ πάντοτε τον εαυτό μου συνεργάτη σας με τον ρόλο μου και σαν αντιπολιτευόμενο, αλλά και όπως ξέρετε, ό,τι θεώρησα δίκαιο στις αποφάσεις που ζητήσατε να πάρουμε, τις υπερψήφισα. Θεωρώ ότι λήξατε λάσπη σε δύο εκλεγμένους νυμφαιώτες και μάλιστα με την ανοχή, αν όχι και την αβαρέσκεια, στο σύνολο των παρευρισκομένων κάποιων ελέγξεων αντιλογερών των προϊστών υποτσαμβάσιων. Θέλω να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια και με μαρτυρίες πάνω από 50 ατόμων ότι προεκλογικά παρέστην στο Αντίγωνο, στο καφενείο του κ. Τσαρτσίδη, του Βασίλη, όπου κάποιες από τις παρέες εκεί όταν μιλούσα, σκαιότατα και χειδότατα αναφερόταν στο πρόσωπό σας, διέκοψα την ομιλία μου, του ζήτησα να καταψηφίσουν το πρόγραμμά σας και την υποψηφιότητά σας, αλλά να πάψουν να σας βρίζουν και να πάψουν να ρίχνουν λάσπη σε έναν απόλυτο. Και σε αυτό έχω μαρτυρίες. Αυτό είναι ένα δείγμα του πώς εννοώ εγώ τον πολιτικό πολιτισμό και πώς θα ήθελα να πολιτευόμαστε. Δεν περίμενα ποτέ ειλικρινά σας το λέω για την εκτίμηση που τρέχω στο πρόσωπό σας. Και θεωρώντας ακόμη τον εαυτό μου συνεργάτη στο έργο της Δημοτικής Αρχής, δεν περίμενα ποτέ ότι η απουσία ρητορικής δυνότητας θα σας παρέσυρε σε ατραπό ψεύτους και αήθους συκοφάντησης συνεργατών σας και μιλώ για το πρόσωπό μου. Σύλλογο των Νυμφαιωτών στη Θεσσαλονίκη, όπου κατά δήλωση του Δημάρχου δεν θα γίνουν έργα στον Νυμφαίο, επειδή ακριβώς εμείς το αντιπολιτευόμαστε. Η αλήθεια είναι, Δήμαρχε, ότι προεκλογικά υποσχέθηκατε πάρα πολλά στον Νυμφαίο. Και βλέπω τώρα ότι αυτή την αδυναμία σας, την ανικανότητά σας, την αδιαφορία σας για την ολοποίηση των δεσμεύσεων, τη ρίχνετε σε τρίτους. Τα ερωτήματα τα δικά μου. Τα ερωτήματα τα δικά μου είναι από πότε ο αντιπολιτευτικός λόγος δύο δημοτικών συμβούλων είναι τόσο δυνατός που να σταματάει το έργο ενός δημάρχου. Και από πότε ένας δήμαρχος προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από δύο δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ηρωνευτήκατε τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας πάνω στο χωριό. Μας κατηγορήσατε για αδράνεια και υπήρχαν ευτυχώς μεμονωμένα περιστατικά όπου μόνοι οι κάτοικοι του χωριού διαπληκτίστηκαν με κάποιους αεροσαντικοί. Δεν κατάλαβα. Θα ζητήσω άδεια από κανέναν το πώς θα εκφραστώ. Δεν το κατάλαβα. Είπα πράγματα με το όνομά τους. Ρωτήθηκα τι θα γίνει με την προγραμματική και τους είπα υπάρχει δυσκολία. Τους είπα την πραγματικότητα που συνέβη την προηγούμενη χρονιά. Που κανείς από αυτούς τους κυρίους που σήμερα θέλουν να εκκριθεί δεν ρωτήσα πώς αμύφθηκε ο κύριος που δουλεύει πίσω. Πώς το κύριε Πόντι πληρωθήκατε για τις μέρες εκείνες που δουλέψατε χωρίς να είστε καλυμμένος. Μπορείτε να πείτε εμφανώς ποιος σας πλήρωσε. Εσείς. Λοιπόν, για να μην λέμε για τον Νυμφαίο, ωραίες κουβέντες, να συνεργαστούμε, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Α, και κάποια Κυριακή είχε κόπτρα να λέει απτάλογα στον δρόμο. Ποιος θα καθάρισε την εποχή εκείνη που δεν προχώρησε η προγραμματική σύμβαση.
Ποιοι ήταν αυτοί που κλείνανε για την προγραμματική σύμβαση και φέραν μια κοινωνία σε αντιπαράθεση, τι θα κάνουμε στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Και δεν κατάλαβα. Δεν ήταν αληθές ότι το πρόγραμμα που καταθέσαν προχθές και περιείχε 100.000 μικροέργα του νηφαίου, ότι δεν ψηφίστηκε από κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Ερώτημα ήταν του κ. Μέλτσου. Τι θέλατε, να μην του πω την αλήθεια. Ξέρετε πολύ καλά, όποιο δεν κρύβομαι ποτέ και λέω τα πράγματα με το όνομά του. Δεν ψηφίστηκε. Από αυτούς που με ρώτησε. Και τελείωσε από εκεί πέρα. Τώρα, αν κάποιοι θύμονται, πρόβλημα. Αν τις ευθύνες των πράξεων μας και των λόγων, μας. Εγώ λοιπόν με τα πράγματα ακριβώς όσο έπρεπε. Σε ερώτημα του κ. Μέλτσου, που με φώναξε και μου είπε τι γίνεται με τον νηφαίο με αυτά τα δύο πράγματα. Κατά τα άλλα, ότι τον νηφαίο αποκλείστηκε το χειμώνα και βγάζαμε προς τα έξω μια εικόνα αρνητική, δυσφημιστική, δεν είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Εμείς προσπαθούσαμε να πούμε ότι όλα πήγαν καλώς, διότι τον νηφαίο το μόνο έσοδο του που έχει είναι από τους επισκέπτες, για να μην είναι αποτρεπτικά στις επόμενες μέρες, λέγαμε όλα πήγαν καλώς και πήγαν καλώς. Τι να κάνουμε, 2 ώρες την Πέμπτη στο κεντρικό φαινόμενο, κλείσανε τα πάντα. Έκλεισε για 2 ώρες και ο δρόμος αυτός. Για 2 ώρες. Αλλά δεν ήταν κανείς έξω, δεν ήταν από κανέναν έξω. Τα είχαμε πει, δεν τα ξαναδεί.